Μικρές κομματερές σκουπιδιών και δυσοσμίας συνθέτουν το άφλιο σκηνικό στην καρδιά του Ηρακλείου και σε γειτονιές, λόγω της 48ωρης απεργίας των συμβασιούχων και των μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα, η οποία λήγει απόψε το βράδυ. Η εικόνα είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς, και τώρα που ξεκινάει και ο τουρισμός, βλέπω πολλούς τουρίστες που βγάζουν φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά, έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν στην καθαριότητα. Εγώ είμαι μαζί τους, συμπαραστέκομαι. Και με τον Νότο χθες τα μαζεύαμε. Εγώ μάζευα ένα σωρό κούτες που είχαν πιάσει την πλατεία Κορνάρου. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Βοηθάμε και όλοι μαζί εδώ στη γειτονιά. Αφού το γνώριζε ο Δήμος, δεν έκανε κάτι τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα τώρα στην έναρξη της τουριστικής σεζόν και να βλέπουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι κακό για την υγεία μας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα βέβαια που διανύει η πλατεία Κορνάρου, η οποία τη θεωρούμε ως ξεχασμένη πλατεία από το Δήμο, διότι εδώ κυκλοφορούν, όπως ξέρετε, πάρα πολλά ποντίκια. Τώρα θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Κορνάρου και σε άλλα σημεία της πόλης, με δημότες και επαγγελματίες να αγανακτούν. Αυτό εδώ πέρα είναι χάλι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε καταντήσει Αφρική. Τι άλλο να πω. Είναι απαράδεκτο. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν υπάρξει η παράταση. Ναι, θα αρχίσουν τα τροχτικά να γυρίζουν, να ζούμε μαζί με τους αρουραίους. Είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς που σήμερα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός, αλλά εντάξει, δεν είναι σωστό. Για όλους τους λόγους, για υγειονομικούς λόγους, για το καλοκαίρι, για τη σεζόν, για όλα. Και καφιέ το Δήμος ότι έβαλε, λέει, αλοξιούν τους κάδους. Καλά, δεν έχω μυαλό. Συμβασιούχοι συγκεντρώθηκαν και σήμερα έξω από το εργατικό κέντρο, εκφράζοντας την απόγνωσή τους μετά και τις πρώτες απορριπτικές αποφάσεις στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων, με 10 εργαζόμενους στην περιφέρεια Κρήτης να χάνουν τη δουλειά τους τις επόμενες ημέρες. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο που γίνεται εδώ. Είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι όλοι και είμαστε απογοητευμένοι. Πολλοί ύπουλα έχουν ήδη διώξει ορισμένους. Λέμε να μας κοιτάξουν, απλά να μας δούνε. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ζητούμε πολιτική λύση για τους συμβασιούχους που διεκδικούν μόνιμη εργασία, δήλωσε ο Στέλιος Βοριάς, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις αρνητικές εξελίξεις με φόντο τις αποφάσεις σε χρόνο εξπρές της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική δικαιοσύνη σε τόσες γρήγορες αποφάσεις. Σίγουρα μας δημιουργεί προβληματισμό, αλλά εγώ θα ξαναεπαναλάβω, η λύση δεν βρίσκεται στα ελληνικά δικαστήρια, βρίσκεται στην ελληνική βουλή. Θα πρέπει να αναλάβουν και τις πολιτικές ευθύνες. Ας πούμε, η αποκομιδή των σκουπιδιών θα γίνεται μία φορά κάθε τρεις μέρες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι συνέπειες προβλημάτων θα δημιουργήσει. Μέχρι να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι και να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι κυβερνώντες. Και να λήξει η ομοιρία αυτή που γίνεται τώρα εδώ και κάποια χρόνια. Υπάρχει μια 48ωρη απεργία. Εάν φύγουν 160 εργαζόμενοι, αυτό που θα λέμε, 160 εργαζόμενοι, μετά θα υπάρχουν επανειλημμένες 48ωρες, όχι απεργίες. Δεν θα μπορεί η υπηρεσία χωρίς προσωπικό να κάνει αποκομιδή. Να λέμε την αλήθεια, να κάνει τον καθαρισμό, να κάνει τα πλησίματα στις πλατείες. Στάση αναμονής κρατούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, με τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ΠΟΕΟΤΑ, η οποία, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρός της από το Ηράκλειο, θα προχωρήσει σε 48ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση τη Μεγάλη Δευτέρα.